σημαντικό, το οποίο θέλω να μας το εξηγήσετε. Είπατε ότι εγκληματούν όσοι ξεχνούν τι σημαίνει Ισλάμ στο στρατό. Α, ναι. Αλλά θέλω τον κύριο Βενιζέλο. Ναι. Το είπε και ο πρόεδρος μας πρόσφατα. Άκου λίγο, κύριε Δανακό. Μισό λεπτό. Εγώ δεν θα πω αυτά που πολύ απλά και εύστοχα και εύλογα λένε κάποιοι. Μα πώς θα πάω να πολεμήσω με έναν μουσουλμάνο, αν θα πολεμήσω μουσουλμανική χώρα και είναι γνωστό ότι το Ισλάμ ενώνει. Σαφέστατα. Ένα και να κάνουν δύο. Μην προειδευόμαστε. Και ότι μπορεί να κινδυνεύω από πίσω με πυροβολήσει ο άλλος τα λοιπά. Του σταματώ. Λέω όμως το εξής. Στο ελληνικό στρατό το χοιρινό. Οι μεγαλύτερες πρώτες χοιρινού καταλαβαίνω εκεί. Πρέπει να κάνω ειδικό μενού για τους μουσουλμάνους. Γιατί απογορεύεται το χοιρινό. Απλά πράγματα. Μην με κοιτάς περίεργα. Θα γίνει ειδικό μενού. Τα πληρώνω και πάνω. Δεύτερον. Οι μουσουλμάνοι υποχρεωτικά εκ της θρησκείας τους 5 φορές την ημέρα προσκυνούν και ξέρεις πώς εύχονται. Τι πρέπει να κάνω δηλαδή εγώ, να αλλάξω την νοοτροπία του ελληνικού στρατού και να προσεύχονται 5 φορές την ημέρα. Θα σου δώσω λοιπόν ένα παράδειγμα, άκου τώρα Ιφηγένειά μου, που το αγγλικό κανάλι το Sky μετέδωσε. Ναι. Αυτό έγινε στις 18 Απριλίου. Μουσουλμάνος οδηγός λεωφορείου στη Βρετανία γονάτισε στο διάδρομο του λεωφορείου για να προσευχηθεί για 5 λεπτά, αφήνοντας αστισμένους και ανήσυχους τους επιβάτες που είχαν καθυλωθεί στα καθίσματά τους. Σταμάτησε το λεωφορείο. Περίμενε. Γελάς, Ιφηγένεια. Ο οδηγός ακινητοποίησε χωρίς καμία προειδοποίηση στην άκρη το λεωφορείο, ξεδίπλωσε ένα φωσφοριζέ τζάκετ ως αυτοσχέδιο χαλή προσευχής, έβγαλε τα παπούτσια του αυρωμούς αγιόλας, στράφηκε προς τη Μέκα και άρχισε να ψήνει αραβικά. Οι επιβάτες είπαν ότι καθ' όλη τη διάρκεια του λειτουργικού του και τους ανάφωνη. Μια νεκρική σιγή. Φοβούμενοι μήπως ο οδηγός προετοιμαζόταν για τρομοκρατική επίθεση. Αυτό... Δηλαδή, μη γελάς. Τα αυτονόητα σου λέω. Έτσι είναι η θρησκεία. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα μου λέτε ξαφνικά ότι. Τράβηξε χειρόφρενο. Τραβάει χειρόφρενο, σταματάει. Μα γίνεται. Γονατίζει και στρέφεται προς τη Μέκα. Θα σέβεσαι τα ανθρώπινα δικαιώματα των άλλων. Μην με εκνευρίζει. Εντάξει, αλλά μέσα στη δουλειά. Θα σέβεσαι τα ανθρώπινα δικαιώματα 5 δηλαδή, φορές. Θα τραβάει χειρόφρενο και στο μετρό και θα προσεκτεί το δικαίωμα αυτό. Δεν μπορεί να τα φέρεις εσύ. Μην με κοιτάς εμένα έτσι, κύριε Αντωνάκο. Ή είσαι ανθρωπιστής ή δεν είσαι. Ή είσαι ουμανιστής ή δεν είσαι. Όχι αλλά κάρτα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα τραβάνε το μετρό το σειρμό. 5 λεπτά θα σε βγει. Και όποιος πρόλαβε, πρόλαβε να σωθεί από την σύγκρουση του επομένου μετρό σειρμού. Είναι αυτό που λέω, δεν μπορεί να συνεπάρξει. Αυτό πάντως που διαβάσατε ήταν πολύ σημαντικό. Αυτή την ενημέρωση μόνο η εκπομπή προσφέρει, κύριε Αντωνάκου. Γιατί κάθομαι νυχθημερών και διαβάζω. Βλέπω κανάλια, παρακολουθώ εφημερίδες, διαβάζω το διεθνή τύπο. Γιατί από εκεί βρίσκει ειδήσει, κύριε Αντωνάκου. Και το βιβλίο αυτό τέτοια στοιχεία, κύριε Αντωνάκου. Το ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, γιατί εσύ είσαι ένα εκ των όχι δημιουργών, αλλά διορθωτών. Για το βιβλίο πάντα χρειάζεται μια επιμέλεια. Η Ελλάδα στην παγκόσμια σκακιά γεωπολιτική. Αυτό το βιβλίο θέλω να το διαβάσετε όλοι σα. Αυτές τις ειδήσεις που κρύβουν οι άλλοι, εγώ τις καταγράφω. Γελάς, Ιφηγένεια. Η Ιφηγένεια λέει θα κλείσει την κάμερα και θα προσκυνήσει τον Αλάχ τώρα, γιατί είναι ώρα προσευχής. Δεν θέλω να ειρωνευτώ προς Θεού, έτσι. Δικαίωμά τους είναι άνθρωποι να κάνουν ό,τι λέει η θρησκεία τους. Αλλά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα θέσματα, συγκεκριμένοι κανόνες. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς τους κανόνες μας για να είναι αυτοί καλά. Άρα λοιπόν, κάντε μου τη χάρη, τέτοια ενημέρωση μόνο το βιβλίο θα παραλάβετε. Η Ελλάδα στην παγκόσμια σκακιά της γεωπολιτικής. Είναι το βιβλίο μου, το καινούργιο βιβλίο. Η κομμουνιστική ουτοπία, το βιβλίο του Παγκαρυφάλου, 600 σελίδες. Το Αιγαίο, ελληνοτρική λίμνη, ερωτηματικό. Ελλάδος εγκόμπιον. Το βιβλίο που αποδεικνύει ότι είμαστε απόγοντα αρχαίων Ελλήνων με βάση την επιστήμη της γενετικής και των καθηγητών. Ένα από τα πολιτοποιημένα επίσης. Έτσι. Ένα από τα πολιτοποιημένα του ΚΚΕ. 7 έργα, 45 ευρώ από 150 ευρώ όσο διαρκεί η εκπομπή. Μετά πάμε στα 150 ευρώ. 45 ευρώ. Η αλήθεια για το πετρέλαιο στην Ελλάδα. Προλάβετε τώρα. 2-31-0-25-23-20. 45 ευρώ από 150 και πλέον ευρώ. Τώρα όμως τηλεφωνήστε. Τώρα. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, 2-3-10-25-23-20 είναι το τηλέφωνο των εκδόσεων Κάδμος. Τηλεφωνήστε, ζητήστε αυτή την εκπληκτική υπερπροσφορά από τα εντελώς καινούργια βιβλία που δεν υπάρχουν, επαναλαμβάνω, πουθενά αλλού παρά μόνο στις εκδόσεις Κάδμος. Και μπορείτε να τα προμηθευτείτε στη τιμή των 45 ευρώ αντί της τιμής των 150 ευρώ, μόνο εσείς, μόνο για την εκπομπή και έτσι. Μόνο εάν τηλεφωνήσετε τώρα στο 2-3-10-25-23-20. Δείξε αυτή την, ας πούμε, βέβαια, γεωγραφία από την Frankfurter Allgemeine. Βλέπετε εδώ τη εφημερίδα. Νάτι. Δες την Ακρόπολη. Τουρκική σημαία έχουν βάλει. Ναι. Γερμανοί.
και μας δουλεύουν, μας κοροϊδεύουν. Δεν είναι προβοκάτσια, είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Ακριβώς. Έτσι. Η απόλυτη είναι το πιο διαφορά με τους Γερμανούς. Θα σου πω όμως και κάτι άλλο. Εμείς θα σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Ότι οι Τούρκοι αντέδρασαν. Οι κάτοικοι της Γερμανίας. Αντέδρασαν. Ναι. Είπαν ότι αυτό δεν είναι σωστό, είναι ίδρυς. Μπράβο τους. Για να δείτε συνέλληνες ότι η εκπομπή δεν έχει κανένα μένος με κανέναν. Όταν λέμε την πραγματικότητα, εμείς θα τη λέμε. Και θα τη λέμε πάντα. Όταν υπάρχει κάτι ως γεγονός πραγματικό, θα το λέω. Δεν είμαι με κανέναν εκτός. Αλλά αυτό που κάνουν οι Γερμανοί, κυρίως οι γερμανικές εφημερίδες που ουσιαστικά. Κύριε Βελόπουλε, άκουτε, θα σου πω. Παράγουμε πολιτισμό. Παρήγαγα ναζισμό. Θέλω να με ακούσεις. Να με ακούσεις λίγο. Αυτό δεν καταλάβετε. Πέφτει στην παγίδα. Έτσι είναι. Πέφτει στην παγίδα. Καμία παγίδα. Πέφτει στην παγίδα. Άκουσε με λίγο. Όταν εγώ θέλω να μην βοηθηθεί η Ελλάδα και είμαι μεγάλο κεφαλαιούχος, θα πληρώσω δημοσιογραφάκια να μου κάνουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Το κατάλαβες. Το ξέρω. Έτσι. Αλλά δεν είναι διότι η δημοσιογραφία. Δεν είναι πώς έχετε πει εσείς από τη Γερμανία τόσα πράγματα. Συμφωνώ και αυτό. Να μας φέρονται έτσι. Βρε αδερφέ, συμφωνώ σε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο να είσαι εκνευρισμένος. Αλλά αυτά τα δημοσιεύματα, κύριε Αντωνάκου, είναι προβοκατόρικα. Ναι. Δίδονται από συγκεκριμένους κύκλους ώστε να μην κρατηθεί η Ευρώπη όρθια και να καταρρεύσει το ευρώ. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τα δίνουν οι Πόλσον, Σόρος, Μόργαν Στάνλεϊ, όλοι οι κύριοι αυτοί. Και εδώ μέσα συνέλληνες το αποδεικνύω πλέον το πώς ουσιαστικά η επιχείρηση χρεοκοπία της Ελλάδος σε ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο υλοποιείται βήμα-βήμα για να μπορέσουν να πάρουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Και αν δεν το πιστεύετε, θα σας διαβάσω τώρα συνελληνές μου το δημοσίευμα. Μπείτε στην ιστοσελίδα της USGS. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ερευνών πετρελαίου στην Αμερική. Μια από τις μεγάλες, εν πάση περιπτώσει, που λέει το εξής. Η εκτίμηση της εταιρείας μας κάνει λόγο για 122 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια ανακτήσιμου φυσικού αερίου που αποτελούν από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου στον κόσμο. Το κατάλαβες και τον Άκο. Το κοίτασμα αυτό βρίσκεται στα βόρεια, ανατολικά και δυτικά της Κύπρου. Αν συνυπολογιστεί η ζώνη ευθύνης, η αποκλειστική ζώνη, η οικονομική ζώνη, ναι, τότε το συγκεκριμένο απόθεμα μπορεί να αγγίξει, άκου τώρα, τα 800 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Όπερ σημαίνει, αγαπητέ κύριε Παναγόπουλε, περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι το συγκεκριμένο απόθεμα νοτιοανατολικά του Καστελορίζου. Μάλιστα. Το κατάλαβες κύριε Τονάκο. Να λοιπόν γιατί διεκδικούν το Καστελόριζο. Και δεν μιλάμε πλέον για τη Γάβδο. Εδώ μέσα λοιπόν στο βιβλίο μου Συνέλληνες θα βρείτε όλα αυτά που επιμελώς κρύβονται. Η Ελλάδα στην παγκόσμια σκακέρα της γεωπολιτικής. Εδώ θα τα βρείτε για να καταλάβετε ποιοι, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο, θέλουν την Ελλάδα ουσιαστικά να είναι πέμπτας και επέτης. Και όχι να τρώμε χρυσά κουτάλια με στοιχεία όχι αφηρημένα. Η Ελλάδα στην παγκόσμια σκακέρα της γεωπολιτικής είναι πρωτογενής ενημέρωση, όπως το επόμενο που θα σας πω και θα σας διαβάσω. Είναι 7 έργα 45 ευρώ από 150 ευρώ, όσο διαρκεί η εκπομπή ισχύει η προσφορά. Μόλις τελειώσει η εκπομπή πάμε στα 150 ευρώ. Ακριβώς. 2-3-10, 25, 23, 20. Τηλεφωνήστε αγαπητοί φίλοι αυτή τη στιγμή υπερ προσφορά. Αντί των 150 ευρώ, 45 ευρώ. Μόνο τώρα όμως. Μόνο σε εκδόσεις Κάδμος. 2-3-10, 25, 23, 20. Περίμενε λίγο. Πάμε μου κάνεις την επόμενη ερώτηση. Σου διαβάζω. Λος Άντζελες. Ναι. Έτσι. Times. Αυξάνονται οι τελετουργικές θυσίες παιδιών στην Ουγκάντα. Η Καρολίν Άια έπεσε μπροστά από το σπίτι στον Ιανουάριο όταν ένας γειτονάς έβαλε να πάνει στο στόμα της και την απήγαγε. Λίγες μέρες αργότερα το νεκρό σώμα της 8χρονης βρέθηκε σε κοντινή απόσταση με τη γλώσσα της κομμένη. Η αστυνομία εκτιμά ότι προσφέρθηκε ως μία ανθρωποθυσία σε μια τελετουργία που λένε πως φέρνει πλούτο και υγεία. Εάν πρόκειται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, λέει η εφημερίδα, να εισβάλλουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα θυσιάζουν ανθρώπους δίθεν για να εξεγμενήσουν και να φέρουν πλούτο και υγεία, δεν μας είναι απαραίτητη, διότι αυτοί είναι κτίνοι, δεν είναι άνθρωποι. Ρωτώ λοιπόν εγώ τους Έλληνες πώς είναι δυνατόν να συνυπάρξουν με αυτούς που κάνουν ανθρωποθυσίες. Πες μου κύριε Αντωνάκο, σε ρωτώ ως άνθρωπο. Έχετε δίκιο. Σε ρωτώ ως άνθρωπο. Αυτές οι ειδήσεις λοιπόν που κρύβουν κάποιοι μάγκες εντός εισαγωγικών, εγώ το τονίζω. Θα τις αποκαλύπτω. Έχω μπροστά μου και πάλι το τροπτικό. Όχι, δεν το τροπτικό, συγγνώμη, το Εθνικό Φόρουμ είναι αυτό. Ή το Ινφογνώμων. Είτε εδώ. Τα Σκόπια σε κατάσταση πολέμου. Μάλιστα. Το έλεγα προηγουμένως. Ναι, ναι, ναι. Το βλέπεις. Αυτά να τα βλέπετε. Είναι όλα όσα γράφω στο βιβλίο μου και βεβαιώνονται, επιβεβαιώνονται και έρχονται ταχύτατα. Ταχύτατα το σενάριο υλοποιείται γρήγορα.
Γι' αυτό πιέζουν για να τελειώσει το Μακεδονία.